ψηφίσαμε από ό,τι νομίζουμε το καλύτερο. Αλλά έχω να σας πω ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο η ψηφοφορία του κοινού. Τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, αν δείτε και τα ποσοστά, γιατί τα έχουμε βγάλει ακριβώς και θα σας τα ανακοινώσουμε όλα σε όλους και στους 8 αμέσως μετά. Τώρα θα σας πω τους 5 πρώτους. Από εκεί πίσω θέλω. Όλοι. Όχι από πάνω από τη σκηνή, ρε φίλε. Από κάτω. Πίσω. Σούπερμαν είσαι, Σούπερμαν. Λοιπόν, να σας πω ότι τα ποσοστά είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο πρώτος διαφέρει πολύ. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος είναι πάρα πολύ κοντά. Ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και ο όγδος είναι υπερβολικά κοντά. Δηλαδή μιλάμε για κάτω από 0,9 πόντους διαφορά. Μαζευτήκατε? Πόντους. Και βέβαια μιλάμε για χιλιάδες ψήφους, έτσι. Μιλάμε για χιλιάδες ψήφους, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε λίγο φασαρία για μένα? Ή από πίσω. Ή από πίσω. Έλα το backstage. Μπροστά. Ωραία. Πεθαμένα είναι αυτά, τίποτα. Πιάνω. Όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα δεν θα δώσουν πολύ. Κρατάνε λοιπόν δυνάμεις. Να σας πω τους 5 πρώτους. Να σας πω ότι οι 3 πρώτοι κερδίζουν και δώρα ο καθένας. Ο πρώτος κερδίζει και το δισκογραφικό συμβόλαιο αξίας 4.000 ευρώ. Ενώ τα 3 πρώτα συγκροτήματα της πόλης θα εμφανιστούν και στο φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο έχουμε κανονίσει με τον κύριο Βαρδαβά, δεσμεύτηκε για να μας δώσει μία βραδιά μόνο για τα 3 πρώτα συγκροτήματα. Να κάνουν όση φασαρία θέλουν. Λοιπόν, πάμε. Νούμερο 5 με 10,39. Θέλω φασαρία όμως μετά, έτσι. Η Time River. Μπράβο, τα δώρα, μπράβο, έτσι. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά για metal συγκρότημα είστε καταπληκτικοί και φυσικά το 5 είναι πολύ καλό για την πόλη του Ηρακλείου για να βγάζει metal, έτσι. Respect. Αυτά, 4 με 13,08. Γιατί ο τέταρτος, ο τρίτος και ο δεύτερος ενδεχομένως έχουν πολύ παρόμοια ποσοστά. Νούμερο 3, ψέματα, νούμερο 4 είπαμε πρώτα. The Vamps με 13,8. Φασαρία. Μπράβο στους Βάμψ, οι οποίοι να πούμε ότι συστάθηκαν για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Για ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει 3 μήνες, νομίζω ότι είναι καταπληκτική θέση νούμερο 4, έτσι. Δεν το σωστό πάπι. Λοιπόν, και τώρα τα δώρα. Λοιπόν, οι 3 πρώτοι. Νούμερο 3. Και εδώ θέλω πάρα πολύ μεγάλη φασαρία όμως, γιατί αλλιώς πώς θα μαζέψετε κόσμο το Σεπτέμβριο που θα έχετε και συναυλία δική σας. Λοιπόν, νούμερο 3. 13,80. Tarkovs. Ανεβείτε και πάνω, ανεβείτε να σας πείτε. Ανεβείτε πάνω. Ο Κόκκινος έχει τρελό fan club, έτσι. Και γενέθλια σήμερα, νομίζω δεν μπορούσε να ζητήσει καλύτερο δώρο. Ανεβείτε πάνω. Αυτοί οι Dark Oaks. Τους ψηφίσατε, τους υποστηρίξατε. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εκτός από τη συναυλία, μην τα σπάσουμε ακόμα τη σκηνή, ανεβούν και άλλοι πρώτα και μετά. Λοιπόν, έλατε εδώ στην γωνίτσα. Έλατε εδώ σε μια. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχετε κερδίσει και δώρα από το Ελληνικό Οδείο. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή μου είπαν οι κριτές ότι έχετε πάρα πολύ καλή ομάδα και μπορείτε να γίνετε πολύ σύντομα καλύτεροι, θα σας στείλουμε να κάνετε μαθήματα για να γίνετε κιόλας. Τέλεια. Λοιπόν, νούμερο 2. Λοιπόν, πολύ κοντά στο 15%. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερος, 14,92, συγγνώμη. Έχει... κοντά στο 15%. Για πες το, πώς το είπες. Asgard! Ανεβείτε πάνω. Λοιπόν, μπορώ να πω και το πρώτο. Ω, τσιρίδα, αυτά είναι. Μπάμπη, πού είσαι, σώσε με. Εδώ, είμαι, την άλλη μεριά είμαι εγώ. Σώσε με. Αυτά. Παιδιά, προσοχή στη Λίλα μετά. Τέλεια, μπορώ να πω το πρώτο. Να πει το πρώτο. Παιδιά, χωρίς να φύγω από τη σκηνή, σας παρακαλώ. Μια στιγμή. Λοιπόν, πρώτος. Παιδιά, έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, η δεύτερη πιάσατε κοντά στο 15%, που είναι τεράστιο ποσοστό. Λοιπόν, ο πρώτος έχει κοντά στο 19%, έχω να σας πω. Ποιοι νομίζετε ότι είναι πρώτοι, για να ακούσουμε. Δεν ακούω. The Maximum! Δεν ακούω τίποτα. The Maximum! Όλους τους είπατε.
Λοιπόν, 18,54% παρακαλώ. Λοιπόν, να το πω ή να του αφήσω κι άλλο. Πες το, μην το κάνεις αντιρούλα την κορομιλά που το κάνει. Πού είναι το τέτοιο, πού είναι το δώρο τους. Λοιπόν, δισκογραφικό συμβόλαιο για αρχή, αξίας 4.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα ηχογραφήσετε το CD σας, θα κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα, διότι η διανομή είναι το πάνω στην δισκογραφική δουλειά, έχω να σας πω. 18,54, πρώτο συγκρότημα, φτάνει. Θα ήταν πιο ωραίο με drums αυτό. Θερινή Θαμάδε! Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δισκογραφικό συμβόλαιο, πώς σας φαίνεται?